Μετά τις υψηλές πτήσεις του Μινωικού Ανακτόρου με το ρεκόρ του 2019 φλερτάρει και το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Ενδεικτικό το στοιχείο που θέλει το μουσείο να έχει αγγίξει μέχρι το τέλος της σεζόν, σχεδόν τους 500.000 επισκέπτες. Αριθμός που αντιστοιχεί με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου είναι το μοναδικό που έχει πάρα πολύ μεγάλη συλλογή του μινωικού πολιτισμού που είναι μοναδικό στον κόσμο. Έχει ανανεωθεί πρόσφατα το κτίριο, έχει ανανεωθεί η συλλογή. Για να κάνουμε σύγκριση, όταν ήταν προσωρινή συλλογή του μουσείου πριν γίνει η επέκταση του ανακαίνιση του καινούριου μουσείου, είχε 130 με 140 χιλιάδες επισκέπτες σε μια αίθουσα 200 περίπου τετραγωνικών. Τώρα έχει πάνω 500.000, είχε πάνω 500.000 επισκέπτες το 2019 και τα προηγούμενα χρόνια είχαν πέσει κατακόρυφα επισκέπτες λόγω των προβλημάτων του κορονοϊού. Είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτομαι το μουσείο. Την πρώτη φορά δεν είχα αρκετό χρόνο και έτσι τώρα που επέστρεψα και πάλι στην Κρήτη, θέλησα να το ξαναδώ γιατί μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Εκατοντάδες μεμονωμένοι επισκέπτες αλλά και γκρουπ εκτοξεύουν την επισκεψιμότητα σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά μουσεία, όπως είναι αυτό του Ηρακλείου. Διάβασα λίγο για το μουσείο στο ίντερνετ, όμως περιμένω να μάθω περισσότερα τώρα μέσα. Θα επισκεφτούμε το μουσείο, όμως πρώτα σκεφτόμαστε να φάμε κάτι. Οι ξεναγοί πάνε σε διάφορες εκδρομές, οι οποίες είναι σε όλα τα μέρη της Κρήτης. Η συνηθισμένη εκδρομή τώρα, φέτος, είναι Κνωσό και Ηράκλειο. Και ορισμένα γκρουπ κάνουν και μουσείο. Λόγω των προβλημάτων των κορονοϊού, σε ορισμένα τουριστικά γραφεία και ορισμένα κρουαζιερόπια έχουν βάλει προδιαγραφές να είναι μέχρι 20-25 άτομα το γκρουπ, παρόλο που οι τωρινές προτάσεις του Υπουργείου είναι μέχρι 50. Για μια ακόμα χρονιά, Κνωσός και Μουσείο αποτυπώνουν την τεράστια δυναμική που εκτοξεύει τους αριθμούς στην κριτική τουριστική βιομηχανία. Αρχικά επισκεφτήκαμε την Κνωσό και επόμενος σταθμός είναι το μουσείο εδώ στο Ηράκλειο. Η σεζόν φέτος είναι η πρώτη φορά που ξεκίνησε από τον Απρίλιο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια του κορονοϊού. Οπότε με το να ξεκινήσει νωρίς έχει βοηθήσει. Από το Μάιο και μετά άρχισε μια άνοδος η οποία συνεχίζει μέχρι και τώρα. Και ενώ η φετινή σεζόν βρίσκεται στην κορύφωσή της, αρκετά είναι τα προβλήματα σύμφωνα με τους ξεναγούς. Η έλλειψη προσωπικού αλλά και η προβληματική στάθμευση ταλανίζουν την εύρυθμη λειτουργία του μουσείου.